Μετά από δύο χρονιές όπου η Ζάκυνθος είχε συνολικά μόνο μία γαλάζια σημαία σε παραλίες της, το Τμήμα Περιβάλλοντος του Δήμου Ζακύνθου προχώρησε στην υποβολή φακέλου για 6 γαλάζιες σημαίες. Στόχος είναι το νησί να επιστρέψει στους αριθμούς παλαιότερων χρόνων, όπου είχε φτάσει ακόμα και στις 18 γαλάζιες σημαίες. Στα τελειώματα του καλοκαιριού στήσαμε τις παραλίες, έτσι όπως προβλέπετε, με όσα απαιτούνται από τον κανονισμό. Φωτογραφίσαμε, στείλαμε το φωτογραφικό υλικό στον οργανισμό και μόλις λίγες μέρες πριν λάβαμε την πρόεκδοση την οποία σας είπα. Επειδή πραγματικά είναι το σήμα κατατεθέν της Ζακύνθου, οι παραλίες της και τα καθαρά της νερά. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι επιτακτική ανάγκη να έχουμε όχι μόνο 6 ή 7 για όσες υπάρχει προέκριση φέτος, αλλά θα έλεγα για πολύ περισσότερες. Σε κάθε παραλία που έχει γαλάζια σημαία, τοποθετείται ήδη μία τριμελής επιτροπή, ώστε κάθε ακτή να τηρεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να μείνει στο πρόγραμμα. Για την κάθε παραλία έχει στηθεί μία τριμελής επιτροπή, αποτελούμενη από άτομα τα οποία έχει επιλέξει ο κάθε αντιδήμαρχος, ώστε να μπορέσει να παρακολουθεί την όλη πορεία και την καλή λειτουργία των παραλίων. Τα κριτήρια ώστε οι παραλίες να αποκτήσουν μια γαλάζια σημαία είναι πολύ αυστηρά, αφού πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την πληροφόρηση, την ποιότητα των νερών κολύμβησης, την περιβαλλοντική διαχείριση και την ασφάλεια, τα ναυαγοσωστικά, τις πρώτες βοήθειες και τις υπηρεσίες και τις εγκαταστάσεις. Να οργανωθούν καλά οι παραλίες, να πάρουμε τα κατάλληλα μέτρα, να έχουν ναυαγοσώστες, γιατί οι ναυαγοσώστες νομίζω είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα και το δυσκολότερο κομμάτι. Ούτως ώστε να διατηρηθούν, να διατηρηθεί ο συμβολισμός της γαλάζιας σημαίας. Οι παραλίες που έχουν υποβληθεί για το πρόγραμμα των γαλάζιων σημαίων για τη Ζάκυνθο είναι του Λαγανά, του Άγιου Σώστη, των Αλικών, του Αλικανά, του Μακρύ Γυαλού και της Μπούκας Πλάνου.